Και εδώ τώρα, λοιπόν, εδώ αυτό το σχηματάκι τώρα μας δείχνει την Πυθαγόρεια κλίμακα. Είναι η Πυθαγόρεια κλίμακα. Yeah. Δηλαδή, από την κόκκινη γραμμή αυτή μέχρι αυτή την κόκκινη έχουμε δια 5, από εδώ μέχρι εδώ δια 5 και έχουμε από εδώ... μέρη. Ναι, ναι, 5 μέρη, ίσια μέρη. Και από εδώ μέχρι εδώ 4 μέρη. Εδώ δια 4, έτσι. Δια 5 και δια 4 μέχρι εδώ. Και επιστρέφοντας έχουμε από μαύρο με μαύρο δια 5 ύφεση, εδώ έχουμε δίεση ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας έχουμε ύφεση, κατεβαίνοντας μεγαλώνουν νότες, ανεβαίνοντας μικραίνουν νότες και είναι δίεση, έτσι. Μες. Έχουμε δια 5 και εδώ πάλι κατεβαίνοντας δια 5 και δια 4 και δημιουργείται η ενδιάμεση τρίτη, η λεγόμενη, το Πυθαγόριο κόμμα. Αυτή είναι η διαπασόν. Εδώ τώρα είναι το τι έχουν κάνει σήμερα. Έχουν καταργήσει το κόμμα αυτό και αντί να το κάνουν δια 5 και δια 4, το έχουν κάνει δια 4,5 και δια 4,5. Σήμερα το κόψαμε στη μέση. Δεν χρειάζεται δια 5 και δια 4, λέει να το κάνει. Κόφτω στη μέση και είμαστε εντάξει. Εκτός. Το χωρίσαμε στη μέση, είμαστε μια χαρά. Αυτό όμως το μια χαρά δεν είναι καθόλου μια χαρά, γιατί χάνονται τα μικροκόμματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι και λέμε 1, 2, 3, 4, 5 κομμένο στη μέση, 6, 7, 8, 9. Είναι τα 9 μέρη. 9 μέρη το μονόχρωμο. Και αυτά εδώ είναι οι νότες του. Είναι οι νότες του. Αυτό το σημείο είναι το μέσον του οργάνου εκεί που χτυπήσαμε. Αυτό το τάντο μεσαίο που κάνει το μέση, τη μέση. Αυτό είναι το σημείο 0 της μετατροπής του νερού σε αέρα στην επιφάνεια της γης. Αυτό το σημείο είναι αυτό που αρχίζει να μεταβάλει το φωτόνιο σε θερμότητα. Μάλιστα. Από αυτό το σημείο και πάνω μέχρι εδώ. Από εδώ και πάνω αρχίζει άλλη διαδικασία. Δεν μπορώ να εξηγήσω περισσότερα. Ναι, ενώ τα έχεις εξηγήσει, το έχω καταλάβει. Όχι, δεν θα, γιατί άμα σας πω, δεν, εδώ ήδη έχουμε τελειώσει από το προπροηγούμενο. Από την προπροηγούμενη διαφάνεια. Πες πως δεν τις είπες. Θα τις ξαναπούμε. Θα τις ξαναβάλουμε. Αυτό το έχουμε βάλει ανάποδα. Γιατί το βάλαμε ανάποδα? Για να καταλάβουμε από αυτό το σημείο άρχισαν να μας κοροϊδεύουν από το μεσαίωνα και μετά. Το γύρισαν ανάποδα αυτό. Δεν τους άρεσε ίσια. Και βάλανε τις νότες ανάποδα επάνω του. Αυτό είναι το ντο ρε μι φα σόλα σι ντο. Ναι, ναι. Είναι έτσι, ανάποδα. Το έχουν βάλει. Δεν τους άρεσε ίσια. Λοιπόν, εδώ είναι αυτά τα οποία τα έχουμε εξηγήσει. Οικείο. Και εδώ είναι το σωστό. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτά, θα τα εξηγήσουμε. Τα μαθήματα, δηλαδή για να ολοκληρωθεί αυτό το κύκλος των μαθημάτων που σας κάνω εγώ, ήθελε μια δωδεκαετία. Δεν τελείωνε. Δεν νομίζω να μας πάρει και λιγότερο. Λοιπόν, εδώ είναι το μυστικό όλο με το μονόχορδο, το οποίο θα το εξηγήσουμε εν καιρό αυτό. Εδώ είναι το μονόχορδο με την σχέση του ηλιακού συστήματος. Αυτά. Δίεση. Ωραία. Περίμενε. Είπες λοιπόν ότι οι σχετικές νότες έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Mm-hmm. Το λα με το μη και το ντο. Ωραία. Και κάπου είπες τις προηγούμενες που έχεις πει και άλλες. Ναι. Μη ντο. Το μη. Το λα έχει με το μη και το ντο. Το ντο με το μη έχουν συγγένεια όπως έχει το λα με το ντο. Βαθμό συγγένειας
Το μη έχει που εκδηλώνει το γένος. Έχουμε δύο βαθμούς συγγένειας. Πρώτο βαθμό και δεύτερο βαθμό συγγένειας. Το λα με το μη είναι πρώτος βαθμός συγγένειας. Βαθμή συγγένειας. Έτσι. Βάλτε έτσι καλύτερα γιατί να τα καταλάβεις πιο καλά έτσι. Πρώτος βαθμός είναι λα με μη. Λα και μη. Και μη είναι πρώτος βαθμός συγγένειας. Το οποίο είναι γονέας παιδί. Γονέας παιδί. Ωραία. Και το ντο με το μη είναι δεύτερος βαθμός. Και παιδί. Δεύτερος βαθμός συγγένειας είναι ντο με μη. Μου είπες ότι το λα με το μη και ντο, πολύ ωραία, τώρα το καταλαβαίνουμε, έχουμε παππού, γονέα, παιδί. Πολύ ωραία. Ωραία. Είπες κι άλλα όμως μετά, εκτός από αυτές τις δύο νότες. Ναι, έχουμε το σολ το οποίο είναι εβδόμη. Τι σημαίνει είναι εβδόμη? Η εβδόμη βαθμίδα ανεβαίνοντας. Λοιπόν, συγγνώμη, έχουμε το σολ και τι άλλο έχουμε? Είναι αυτή που κλείνει την κλίμακα. Είναι η 7 βαθμή κλίμακα. Είναι και αυτός βαθμός συγγένειας. Αυτός είναι βαθμός ξάδελφος. Βαθμή συγγένειας, πρώτος, δεύτερος. Ναι. Έβδομος. Είναι τρίτος βαθμός συγγένειας αυτό. Ναι. Η εβδόμη είναι τρίτος βαθμός συγγένειας. Τρίτος βαθμός συγγένειας. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στη λα, είναι όλες οι νότες. Όλες οι νότες εκεί. Τρίτος βαθμός συγγένειας είναι η εβδόμη. Η εβδόμη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο λα, η εβδόμη του είναι... Σολ. Σολ. Εβδόμη του. Έτσι. Ωραία. Ξαναγυρίζουμε. Το λα λοιπόν έχει μη, ντο, σολ, εβδόμη. Τι άλλες σχετική νότα? Αυτές είναι οι σχετικές νότες που μπορούμε να έχουμε κλίμακα. Φυσική. Τι εννοούμε φυσική, να μην παρεμβάλλονται διέσεις? Να μην παρεμβάλλονται διέσεις ακριβώς. Ωραία. Φυσική. Ούτε υφέσεις ούτε διέσεις. Κλίμακα. Αυτή είναι η σχετικότητα. Αν θα μπούμε τώρα σε μεταβολές, εκεί μπαίνουμε σε άλλο θέμα, χωρίς, δεν μας αφορά. Διέσεις και υφέσεις. Έτσι. Ωραία. Το μινόρε και το ματζόρε, το λα μινόρε και λα ματζόρε, γιατί το πετάξαμε μέσα. Το λα μινόρε και το λα ματζόρε είναι το μινόρε, υποτίθεται ότι είναι το γένος που λέμε. Το γένος είναι αγόρι κορίτσι. Αυτό το γένος, όχι γενεαλογία, φύλο. Το φύλο. Το φύλο. Ωραία. Μινόρε, τι είναι υποτίθεται? Η σημερινή μουσική το έβαζε ως κορίτσι, το βάζει ως κορίτσι. Ωραία. Και το ματζόρε το βάζει ως αγόρι. Ωραία. Η σημερινή μουσική. Ναι. Σήμερα η θεωρία εμείς σημερινή. Εμείς το θέλουμε ανάποδα. Το ίδιο. Εμείς θα το κάνουμε και θα το ορίσουμε και ανάποδα και έτσι και αλλιώς. Στην αρχαιότητα ήταν αντίθετα. Στην αρχαιότητα ήταν αντίθετα. Πάμε εδώ. Εδώ. Λοιπόν, εδώ θα το καταλάβεις πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό το έχω πάντα αυτό αναειδιοχείρως για να εξηγούμε. Λέμε, λα, έτσι, το λα είναι εδώ. Λα, σι. Άστο αυτό. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, εμείς τώρα για να έχουμε μινόρε έχουμε λα, λα δίεση, σι και ντο. Έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα ημιτόνια. Μινόρε. Τέσσερα ημιτόνια το μινόρε είναι. Λα, συν λα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Σι, συν ντο. Ωραία. Τέσσερα μαζί με το λα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Μαζί με το λα τέσσερα. Ματζόρε. Ματζόρε έχουμε πέντε. Και έχουμε λα, λα δίεση, σι, ντο, ντο δίεση. Λα, δίεση, σι. Τώρα έγινε πιο κατανοητό. Συν ντο δίεση το μαυράκι. Το μαυράκι. Λοιπόν. Ντο δίεση. Μάλιστα, και είναι ματζόρε ή μεγάλωσε. Μπράβο, μεγάλωσε. Είναι λα ματζόρε και ακριβώς. Λα μινόρε. Μισό λεπτό, συνεχόμενες νότες πιάνω. Και όλες οι κλίμακες είναι και μινόρε και ματζόρε. Κατά συνέπεια, η κάθε κλίμακα έχει δύο παιδιά. Και μάλλον δεν είναι παιδιά, είναι εγγόνια αυτά. Το γένος είναι εγγόνια. Το παιδί της κλίμακας, το παιδί του λα, είναι το μη, όπως έχουμε πει. Είναι αυτό. Πώς γίνεται τώρα
αφού ανεβαίνει με την κλίμακα, να γεννηθούν πρώτα τα εγγόνια, τα δύο, και μετά να γεννηθεί το παιδί. Είναι γιατί μας τα έχουν πάει ανάποδα. Τα έχουν βάλει ανάποδα. Ωραία. Ενώ, όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα, το λαό είναι εδώ και λέει, κατεβαίνουμε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι βαθμίδες ή μία, δύο, τρεις, τέσσερις φυσικές νότες. Ωραία, τις οποίες τις ονομάζεις. Οι τέσσερις φυσικές νότες μας ορίζουν την ιερά τετραχτή που λέω. Ωραία, μας τις ονομάζεις. Βεβαίως, λα, ναι, σολ, φα και μη. Αυτές είναι οι τέσσερις κατεβαίνοντας νοτούλες που ορίζουν την ιερά τετραχτή και ορίζουν τις τέσσερις βαθμίδες που γεννιέται το παιδί του λαού.